Βάζω ντουτσέ τη στολή του και τη σκουφιά τη ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Η κορυφαία Ελληνίδα, η Σοφία Βέμπο, ήταν η φωνή του έπους του 40. Από τα νιάτα της που τραγουδούσε για τους φαντάρους που πολεμούσαν στο μέτωπο, έως τα γεράματά της το 73, όταν έκρυψε στο σπίτι της φοιτητές που συμμετείχαν στο Πολυτεχνείο τη βραδιά που εισέβαλε το τάγκ, ήταν πάντοτε μπροστάρισα. Η Σοφία Βέμπο, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1910 στην Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Τσαριτσάνη του νομού Λαρίσης και κατόπιν στο Βόλο, όπου οι γονείς της εργάστηκαν ως καπνεργάτες. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία τυχαία το 1930, τραγουδώντας ένα ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης για να συνεισφέρει οικονομικά στο σπίτι της. 3 χρόνια αργότερα κατέβηκε στην Αθήνα και υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο στη δισκογραφική εταιρεία Columbia, ερμηνεύοντας ερωτικά τραγούδια της εποχής, και λόγω της ιδιαίτερης μπάσας φωνής της η καταξίωση δεν άργησε να έρθει. Μετά την κήρυξη του πολέμου το 40, ανέλαβε την εμψύχωση των Ελλήνων στρατιωτών στο μέτωπο με πατριωτικά και σατυρικά τραγούδια, ενώ πρωταγωνίστησε σε επιθεωρήσεις που προσάρμοζαν το θέμα του στην πολεμική επικαιρότητα. Όταν τα ναζιστικά στρατεύματα εισήλθαν στην Αθήνα, φυγαδεύτηκε στη Μέση Ανατολή, όπου συνέχισε να τραγουδά για τα εκεί ελληνικά και συμμαχικά στρατεύματα. Έγινε σύμβολο του έθνους, ταύτισε το όνομά της με το αλβανικό έπος και χαρακτηρίστηκε τραγουδίστρια της νίκης. Το 1949 απέκτησε δική της θεατρική στέγη στο Μεταξουργείο και επανέφερε την επιθεώρηση, ανεβάζοντας έργα που διατήρησαν ζωντανή την παράδοση της λαϊκής σάτυρας και καθιέρωσαν τους μεγάλους κωμικούς μας. Ταυτόχρονα έβαλε τα θεμέλια μιας καινούργιας εποχής για το ελληνικό τραγούδι, λανσάροντας το αρχοντορεμπέτικο. Όλα αυτά τα χρόνια η Σοφία Βέμπο διατηρούσε δεσμό με τον συγγραφέα και στιχουργό Μίμη Τραϊφόρο, με τον οποίο παντρεύτηκε τελικά το 1957. Στα μέσα της δεκαετίας του 60, άρχισε να αραιώνει τις θεατρικές εμφανίσεις της και στις αρχές της επόμενης δεκαετίας αποσύρθηκε οριστικά. Την περίοδο 1967-1974 συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Τη βραδιά του Πολυτεχνείου άνοιξε το σπίτι της και έκρυψε φοιτητές, τους οποίους αρνήθηκε να παραδώσει όταν η ασφάλεια χτύπησε την πόρτα της. Πέθανε στις 11 Μαρτίου του 1978 και η κηδεία της μετατράπηκε σε ένα πάνδημο συλλαλητήριο. Και ο τσουλιάς του λέει, «Ευγά μου σου λύρε με το φστάνι του κουρμπλί, γιατί δεν βγαίνεις κατά λόγιο που μια ώρη ξορενάς ειδών».